Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κοσλιόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Ανατσούλη. Είμαστε στο κρίσιμο 14ήμερο. Όλη η προσπάθεια γίνεται από όλους, φαντάζομαι, για να μην είμαστε σε νέο 14ήμερο. Εξαρτάται από εμάς και τη συμπεριφορά μας. Εξαρτάται από το πόσο υπεύθυνοι είμαστε, πόσο θα τηρήσουμε τα μέτρα, πόσο θα προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και πόσο θα προστατεύσουμε και τους άλλους, ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους και αυτούς που είναι σε ευπαθείς υγειονομικές ομάδες. Πριν όμως μιλήσουμε για αυτά, επειδή αύριο είναι και επέτειος, αν δεν κάνω λάθος, έχετε γράψει ένα βιβλίο για την 28η. Κύριε Νατσούλη, έχω ολοκληρώσει ένα βιβλίο που αφορά τον πόλεμο, τον ελληνοϊταλικό, την κατοχή, την αντίσταση και τον εμφύλιο, δηλαδή όλη τη δεκαετία του 40, από το 40 μέχρι το 50, αφορά κυρίως την περιοχή του Νεστορίου και του Γράμμα, αλλά και όλη την Καστοριά. Ναι, βεβαίως. Έχει πολύ αξία αυτό να το δούμε λίγο. Αυτό θα εκτυπωθεί, θα δοθεί στη δημοσιότητα το επόμενο διάστημα, ελπίζω μέχρι τα Χριστούγεννα να έχει εκδοθεί. Θα ήταν καλό να το είχαμε και τώρα που είναι και επέτειος, δεν πειράζει όμως. Είναι έτσι κι αλλιώς θα μείνει για πάντα. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα σας να είστε σε αυτό το κομμάτι? Να γράψετε ένα τέτοιο βιβλίο. Κοιτάξτε, γενικώς εμένα η ιστορία με ενδιέφερε πάντα. Μάλιστα. Την μελετούσα, παρόλο που δεν ανήκα σε αυτόν τον τομέα. Ακριβώς, είμαι των φυσικών επιστημών, των θετικών επιστημών δηλαδή. Αλλά γενικώς τα ακούσματά μου, οι εμπειρίες μου, οι διηγήσεις αυτονών που έζησαν τα γεγονότα των παππούδων και τα λοιπά της εποχής εκείνης, μου κινήσαν την περιέργεια και το ενδιαφέρον να καταγράψουμε αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν. Γιατί θα χαθούνε τώρα οι σημερινές γενιές και οι επόμενες γενιές? Δεν θα θυμούνται τίποτα από το ποιοι συμμετείχαν, από την μικροϊστορία δηλαδή της περιοχής μας. Ακριβώς, την τοπική ιστορία, όπως την έλεγε βιβλία, αλλά δεν ξέρουμε τι συνέβη στο κάθε χωριό, ποιοι συμμετείχαν, ποιοι ήταν πρωταγωνιστές, ποια γεγονότα πήρανε, έλαβαν μέρος. Είναι πολύ κρίσιμα και σημαντικά θέματα που περάσαν εκείνη την εποχή και θα πρέπει να μείνουν στις μνήμες των επόμενων γενεών. Γι' αυτό λοιπόν έκανα αυτή την προσπάθεια. Πόσα χρόνια? Πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια, έτσι. Ναι, πέντε χρόνια προσπαθώ και αγωνίζομαι. Είχα ακούσει ότι γράφετε ένα βιβλίο, αλλά τώρα είναι μια ευκαιρία να το πούμε, που είναι παραμονές 28ης. Ναι. Ξεκινάει βεβαίως από την 28η Οκτωβρίου. Αυτά που συνέβαιναν στην Καστοριά και στην περιοχή του Νεστορίου και του Γράμμου, και τα οποία αξίζει κάποιος όταν δημοσιευθούν και όταν εκδοθεί αυτό το βιβλίο να διαβαστούν. Κοιτάξτε, τότε θέλω να πω ότι η 28η Οκτωβρίου του 1940 ήταν μέρα Δευτέρα. Ναι. Ήταν μια βροχερή μέρα στην περιοχή μας, είχε χαμηλή θερμοκρασία, δεν ήταν καλοκαιρινή όπως είναι σήμερα. Λοιπόν, ο κόσμος αγνοούσε σε γενικές γραμμές τι συνέβαινε. Για παράδειγμα, στο Νεστόριο δεν υπήρχαν πάνω από 5 ραδιόφωνα εκείνη την εποχή. Μάλιστα. Που το Νεστόριο είχε πάνω από 4.000 ανθρώπους, κατοίκους. Και μάλιστα το χειμώνα ήταν μαζεμένοι όλοι στο Νεστόριο. Όλη η Καστοριά δεν είχε κάνει οχυρωματικά έργα. Δεν υπήρχαν οχυρωματικά έργα, παρόλο που η Αλβανία είχε καταληφθεί, και ας βάλουμε τη λέξη σε εισαγωγικά, γιατί δεν είχε καταληφθεί. Η Αλβανία ήταν δορυφόρος της Ιταλίας εκείνη την εποχή. Είχαν πάει και είχαν εγκατασταθεί η Ιταλία εκεί πέρα, προετοιμάζοντας την επίθεση στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι σίγουρο ότι δεν θα τους άφηνε να περάσουν αμαχητοί, και παρόλα αυτά δεν είχαν γίνει κάποιες υποδομές. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο, και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο μετά τον τορπιλισμό της Έλλης, τότε άρχισαν να γίνονται κάποιες μερικές επιστρατεύσεις μεγάλων ανθρώπων, με πάση περιπτώσει άνω των 20, των 30 κτλ., για να βοηθούν σε κάποιες υποδομές. Οχυρωματικά έργα γίνει ελάχιστα στο Χιονάτο, στη Διποταμία, στους Κομνηνάδες και στη Λιθιά. Προσέξτε, στη Λιθιά είχαν γίνει οχυρωματικά έργα. Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μάλιστα. Απίστευτο. Ναι, δεν υπήρχε στρατός στην περιοχή πάνω. Υπήρχε ένας λόγος προκαλύψεως στο Νεστόριο,
μία δημηρία στο Χιονάτο και ένα φυλάκιο στην Τυποταμία και ένα φυλάκιο στο Γιανοχώρι στην περιοχή Χελώνα. Αυτά ήταν, αυτός ήταν ο στρατός. Και βεβαίως οι μονάδες που υπήρχαν στην Καστοριά. Δεν υπήρχαν δρόμοι, υπήρχε ο δρόμος Νεστόριο Καστοριά που μπορούσε να περάσει και αυτοκίνητο, αλλά από το Καλοχώρι προς τη Τυποταμία δεν υπήρχε δρόμος και από το Νεστόριο προς τον Γράμμο και προς όλα τα χωριά, Επταχώρι κτλ. Δεν υπήρχαν δρόμοι. Υπήρχαν ημιονικοί δρόμοι. Ο κόσμος υποψιαζόταν ότι κάτι μπορεί να συμβεί, αλλά δεν ήταν σίγουρος. Αρχές Οκτωβρίου ήρθε μια διαταγή που έλεγε ότι θα απολυθεί η σειρά που απολυόταν τότε, και αυτό αναθάρισε λίγο τον κόσμο ότι μπορεί να μην έχουμε πόλεμο. Αλλά ξαφνικά γύρω στις 20 Οκτωβρίου ανεκλήθη αυτή η απόφαση και η σειρά παρέμεινε, άρα ο κόσμος καταλάβαινε ότι κάτι συμβαίνει και κάτι δύσκολο θα συμβεί. Την παραμονή της 27ης που ήταν Κυριακή έφτασαν κάποιοι λίγοι στρατιώτες στο Νεστόριο και στις 5 το πρωί τα ξημερώματα έπεσε ένα τηλεφώνημα από το φυλάκιο της Χελώνας όπου υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία με το Νεστόριο, που ο λόγος προκαλύψεως έδρευε στο κάτω Νεστόριο στο σπίτι του Αλέκου Παπατέρπου. Τον ξέρετε τον Αλέξανδρο Παπατέρπου. Μάλιστα, ναι. Η οικογένεια του Παπατέρπου είχε φύγει χρόνια πριν στην Καστοριά και το σπίτι του είχε επιταχθεί από τον στρατό και είχε γίνει λόγος προκαλύψεως. Εκεί λοιπόν ειδοποιείται, παίρνει τηλέφωνο το φυλάκιο στον λόγο, πηγαίνει ένας στρατιώτης, ξυπνά τον λοχαγό ο οποίος κοιμόταν σε ένα σπίτι που νίκιαζε δίπλα στην πλατεία σε απόσταση 50 μέτρων και του λέει ότι χτυπάνε Ιταλοί στην Χελώνα πάνω. Τότε ντύνεται αυτός, παίρνει τον λόγο του, ξεκινάει για τη Χελώνα και ανακαταλαμβάνει τη Χελώνα 3 φορές. Ταυτόχρονα χτυπούσανε και στο Γιανοχώρι και στους Κομνηνάδες. Αυτό ήταν το μέτωπο της Δυτικής Μακεδονίας. Από τους Κομνηνάδες μέχρι το Γιανοχώρι. Βεβαίως υπήρχε στρατός στο Επταχώρι, υπήρχε το σύνταγμα του συνταγματάρχη Δαβάκη, εδώ και καιρό, πριν την 28η, αλλά αυτό προοριζόταν για το μέτωπο της Υπήρου. Γι' αυτό κατευθύνθηκε ο στρατός για να αποκρούσει την μεραρχία της Τζούλια όταν επιτέθηκε στην Ήπειρο, στο Καλπάκι κτλ. Έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος. Το πρωί, όταν άρχισαν να πέφτουν τα κανόνια, στις 5 το πρωί άρχισαν να ακούγεται ο ήχος των κανονιών, και παρόλο που ο πρέσβης της Ιταλίας, όταν επισκέφθηκε το Μεταξά στην Αθήνα, του έδωσε προθεσμία στις 3 το πρωί, έγινε αυτό, και του έδωσε προθεσμία στις 6 το πρωί για να τελειώσει το τελεσίγραφο. Στις 5 το πρωί άρχισαν να χτυπάνε οι Ιταλοί στις Κομνηνάδες και στη Χελώνα, στο Γιανοχώρι. Άκουσε ο κόσμος τους υπόκοφους κρότους των κανονιών, ξύπνησαν, βγήκαν όλοι στην πλατεία, άρχισαν να συζητάνε μεταξύ τους, δεν ήξεραν τι συμβαίνει. Ήρθε, ξημέρωσε και κάποια στιγμή εμφανίστηκε ένα Τζέιμς από την Καστοριά, όπου τυχοκόλλησε την διαταγή της επιστράτευσης. Ήρθαν τα επόμενα Τζέιμς που έφεραν το υλικό, το στρατιωτικό, ρούχα και όπλα, και άρχισε σιγά σιγά να παρουσιάζεται ο κόσμος, να αντίνεται και να φεύγει για το μέτωπο και να παραδίδει και τα ζώα του, τα άλογα και τα λοιπά, για να κάνουν τις μεταφορές προς το μέτωπο. Έτσι ήταν η πρώτη μέρα του πολέμου. Τι μέρες, πραγματικά. Μοιάζει, όπως το ακούτε και το διηγείται ο κύριος Γοσλιόπουλος, σαν παραμύθι. Βάλτε λίγο την εικόνα αυτή που μας μεταφέρει στο σήμερα, τι θα μπορούσε να γίνει και σήμερα. Και πραγματικά είναι εκπληκτικό. Είναι μέρες που γράφουν την ιστορία ενός τόπου. Κυριολεκτικά μέρες που γράφεται ιστορία. Έτσι είναι, και μετά έφτασε η μεραρχία, έφτασε το 4ο σώμα στρατού, έγινε μονάδα ανεφοδιασμού, χώρος ανεφοδιασμού όλου του μετώπου της Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή της Καστοριάς, τον Εστόριο, για αρκετό διάστημα μέχρι τις 20 Νοεμβρίου. Έγινε όλη η επιστράτευση. Ο κόσμος και οι στρατιώτες που ξεκινούσαν για το μέτωπο, αυτό είναι εκπληκτικό, τον είχε συνεπάρει μία έξαρση πατριωτική, παρόλο που πρέπει να πω ότι το διάστημα πριν τον πόλεμο, πριν την 28η Οκτωβρίου, τα πράγματα δεν ήταν καλά στην Ελλάδα ούτε στην Καστοριά. Υπήρχαν διαιρέσεις στον κόσμο, υπήρχαν πολιτικοί διχασμοί, υπήρχαν άλλου είδους φυλετικοί διχασμοί κτλ. Υπήρχαν προϋποθέσεις δηλαδή που δεν προϊόνιζαν αυτό που έγινε. Αλλά ο κόσμος κατελήφθη από έναν τέτοιο ενθουσιασμό. Στην κατάλληλη στιγμή ενώθηκε. Ακριβώς. Ενώθηκαν, ξεχάσαν τα πάντα. Είναι αυτό που λέμε, οι Έλληνες ενώνονται στα δύσκολα.
στα δύσκολα πραγματικά. Αυτό ενώθηκαν και ξεκίνησαν όλοι για το μέτωπο. Αυτό ήταν εκπληκτικό που συνέβη εκείνη την ημέρα και εκείνες τις πρώτες μέρες. Και γι' αυτό μέχρι τις 14 Νοεμβρίου δεν υπήρχε Ιταλό στρατιώτη στο ελληνικό έδαφος, ούτε στην Ήπειρο, ούτε στην δική μας περιοχή. Και στις 20 Νοεμβρίου κατελήφθηκε η Κοριτσά. Έφτασε ο ελληνικός στρατός στην Κοριτσά. Βέβαια. Τώρα είναι τόσο εκπληκτική αυτή η διήγηση και καταλαβαίνω ότι το κάνατε αυτό το βιβλίο γιατί το θέλατε, το αγαπήσατε για να το κάνετε. Περιμένουμε να βγει και να το διαβάσουμε γιατί φαντάζομαι ότι θα έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες για όλες εκείνες τις μέρες. Γιατί έχει πολλά στοιχεία, έχει την αλήθεια και την πραγματικότητα. Μπορεί κάποιος να στεναχωρήσει, ναι. Μπορεί κάποιος να ενθουσιάσει. Ναι. Αλλά καταγράφει όλη την τοπική μας ιστορία όπως πραγματικά έγινε, αποδίδοντας τις ευθύνες εκεί που πρέπει να αποδοθούν καθ' όλη τη δεκαετία του 40. Μάλιστα. Και την περίοδο της κατοχής και της αντίστασης και του εμφυλίου. Γιατί η περιοχή μας υπέφερε πάρα πολλά, ξεκληρίστηκαν χωριά ολόκληρα, χάθηκε κόσμος πάρα πολλής. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πληθυσμός της Καστοριάς μειώθηκε κατά 28% την δεκαετία αυτή, κατά 28% όταν της Κοζάνης μειώθηκε κατά 7%. Έχετε και τέτοια στοιχεία μέσα στο... Έχω στοιχεία για το τι κόστησε στην περιοχή μας όλη αυτή η δεκαετία. Να λοιπόν ένα βιβλίο πραγματικά νομίζω ότι έτσι όπως το περιγράφει ο κ. Κοσλιόπουλος αξίζει να βρίσκεται όχι απλά να κοσμεί μια βιβλιοθήκη αλλά να το διαβάσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Και πρώτα να... πρέπει να εκδοθεί κύριε τότε, τότε θα κάνουμε και μια ειδική εκπομπή παρακαλώ. Ναι. Μόνο γι' αυτό γιατί τώρα για άλλο θέμα σας πήραμε βεβαίως αλλά... Ωραία, ας πάμε τώρα στα θέματα που μας απασχολούν. Αλλά είναι, είναι τόσο ωραίο έτσι πως το διηγήσετε που δεν ξέρω πόσο θα δώσουμε σημασία στο επόμενο θέμα. Όχι, όχι, πρέπει να δώσουμε πρέπει να γιατί δώσουμε, όμως. Είναι πολύ σημαντικά. Λέγαμε λοιπόν, το είπαμε και χθες, πώς από μια περιοχή που είχε μηδέν, μηδενικά είχε τον Εστόριο, ξαφνικά είχαμε μια έκρηξη και εκεί. Αυτό σημαίνει πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε λοιπόν κύριε Κοσλιόπουλε για να μην ζήσουμε άλλο 14ήμερο, όχι μόνο για τώρα, αλλά επειδή έρχεται και ένας χειμώνας μπροστά μας, δεν μπορούμε να είμαστε στη ζωή μας καθημερινά με αυτό το βάσανο στο μυαλό, με αυτή τη σκέψη στο μυαλό, με αυτή τη μόνιμη συζήτηση για αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, και από ό,τι ακούμε τους γιατρούς και τους ειδικούς, όταν κρυώσει ο καιρός και πέσουν δηλαδή οι θερμοκρασίες, ναι. Και έρθουν και οι υπόλοιπες ιώσεις, τότε τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ, τα κρούσματα θα πολλαπλασιάζονται, ο ιός θα μεταδίδεται πιο εύκολα, θα είμαστε όλοι σε κλειστούς χώρους. Γι' αυτό πρέπει τώρα να προσέξουμε, τώρα που ο καιρός είναι ακόμη καλός, να περιορίσουμε την εξάπλωση, να μειώσουμε τα κρούσματα, δεν πρόκειται να τα εξαλείψουμε, για να κερδίσουμε χρόνο μέχρι να βγει το εμβόλιο. Το όταν έρχεται ο ιός, θα έρθει έτσι, ξέρετε, είναι μοιραίο. Είναι ένας ιός που μεταφέρεται με όλους τους τρόπους που ξέρουμε που μεταφέρεται. Αλλά όταν η μεταφορά και η εξάπλωση οφείλεται, η διασπορά του οφείλεται στην ανευθυνότητα κάποιων ανθρώπων και στο γεγονός ότι έχουμε χαλαρώσει και δεν τηρούμε τα μέτρα, αυτό τότε δεν είναι σωστό και είναι κατακριτέο. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τα μέτρα. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι νέοι άνθρωποι δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία, ναι, ναι. Γιατί οι νέοι το περνάνε πολύ πιο απαλά το πρόβλημα αυτό και βλέπετε ότι η μέση ηλικία αυτών που έχουν προσβληθεί τώρα έχει πέσει στα 33 με 35 χρόνια, προσβάλλονται περισσότερο από τα 18 μέχρι τα 40 περίπου. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι από αυτούς, η συντριπτική πλειοψηφία το περνάει πιο ελαφριά, αλλά μεταδίδουν είτε είναι ασυμπτωματικοί είτε νοσούν στους μεγαλύτερους στην ηλικία και σε αυτούς που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Και γι' αυτό έχουμε τρεις ανθρώπους από τον Εστόριο αυτή τη στιγμή σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Αυτό λοιπόν γιατί πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχουν κάποια πιο βαριά περιστατικά από τον Εστόριο. Το λέγαμε και χθες και με τον κύριο Παπαδόπουλο τον Λάζαρο ότι θα λέγαμε ότι η ένταση των περιστατικών, των δύσκολων περιστατικών φαίνεται ότι να έχει πέσει λίγο σε σχέση με τον Μάρτιο-Απρίλιο. Δεν πάβει όμως ακόμη και τώρα να έχουμε ακόμη και νομίζω υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις νεότερων ανθρώπων που είναι σε κάποια
Δύσκολη θέση σε νοσοκομεία Θεσσαλονίκης. Από τον Εστόρι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Τρεις ανθρώπους. Η μία η κυρία είναι μεγάλης ηλικίας, είναι 90 χρονών και μάλιστα, νομίζω ότι είναι μέχρι τώρα καλά. Ναι. Δεν έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ. Ναι. Αλλά υπάρχουν άλλοι δύο που είναι πολύ νεότεροι. Ναι. Ο ένας μάλιστα είναι νέος άνθρωπος. Mm-hmm. Αλλά έχουν πολλά υποκείμενα νοσήματα. Μάλιστα. Και αυτό εδώ είναι η ευθύνη όλων των υπολείπων και ιδιαίτερα των νεωτέρων, οι οποίοι πρέπει να σκέφτονται αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ξαφνικά προσβλήθηκαν από τον ιό, από την μη υπεύθυνη στάση κάποιων νεότερων ανθρώπων και σήμερα βρίσκονται στα νοσοκομεία και ενδεχομένως θα κινδυνεύει η ζωή τους. Εύχομαι να πάνε καλά. Τι πληροφορίες έχετε, κύριε Κοσλόπουλε? Είναι σταθεροί μέχρι τώρα, δεν έχουν μπει σε μονάδες. Mm-hmm. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μην μπουν σε μονάδα για να μπορέσουν να βελτιωθεί η υγεία τους με τις υπόλοιπες ιατρικές πράξεις που γίνονται. Ελπίζω να μείνουν εκεί πέρα και να σωθούν οι άνθρωποι. Διαφορετικά δεν ξέρω, υπάρχει κίνδυνος να συμβεί κάτι που απευθυνόμαστε. Διαφορετικά πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει κίνδυνος να επανέλθουμε, δεν λέμε τώρα για το Δήμο Ιστορία, αλλά γενικότερα στον νομό Καστοριάς και σε θανάτους, όπως είχαμε τους 15 θανάτους, 16 πώς είχαμε Απρίλιο, Μάρτιο και Απρίλιο? Κοιτάξτε, αν δεν προσέξουμε και αν αρχίσουν οι νεότεροι να κρύβουν τα συμπτώματά τους και να προσβάλλονται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και αυτοί που έχουν νοσήματα υποκείμενα, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε και τέτοιες εξελίξεις. Δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο, δεν μπορώ να προβλέψω, ούτε στατιστική να κάνω. Πάντως και στην πόλη βλέπουμε και τους μεγαλύτερους. Με τη μάσκα, αυτό έλεγα και νωρίτερα και με την Έλληνα εδώ. Τη μάσκα στο πηγούνι, το έχετε δει, το έχετε παρατηρήσει? Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι απίστευτο πώς το βλέπουμε. Όντως, φυσικά το βάζει καθόλου. Ναι. Τώρα να σας δώσω μερικές πληροφορίες. Παρακαλώ. Έχουμε 9 επίσημα κρούσματα από τον ΕΟΔΗ στον Εστόριο. Μιλάω ναι, για τον οικισμό Εστόριο. Ωραία. 3 που βρίσκονται σε αναμονή, περιμένουμε τα αποτελέσματά τους, εκ των οποίων τα 2 είναι ασυμπτωματικά και το 1 έχει συμπτώματα. Έχουμε 2 κρούσματα ενεργά θετικά στη Διποταμία και 1 στους Κομνηνάδες. Μάλιστα. Αυτά είναι τα κρούσματα. Και 3 είναι πολλά κατά τη γνώμη σας για το Δήμο? Είναι αρκετά. Σε σχέση με τον πληθυσμό εννοώ. Είναι αρκετά. Το θετικό είναι στον Εστόριο ότι γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και το γνωρίζουμε επειδή είμαστε μικρή κοινωνία. Γιατί ανοίγω μια παρένθεση, ο ΕΟΔΗ δεν ενημερώνει τους Δήμους. Ναι, ναι. Δεν ξέρουμε τίποτα επίσημο εμείς. Από τον ένα στον άλλο τα μαθαίνουμε και έτσι έχω την επαφή τώρα εγώ με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και από το rapid test που κάναμε χθες, ναι, όπου εξετάστηκαν 66 άτομα και 65 βγήκαν αρνητικοί. Αυτό είναι πολύ θετικό. Μόνο ένα θετικό χθες από το rapid test. Θετικό. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μεγάλη διασπορά και περιορίζονται τα κρούσματα στις συγκεκριμένες οικογένειες που είχαν προσβληθεί εξ αρχής. Εκεί είναι. Ενδοοικογενειακό πλέον είναι το θέμα. Που είναι και πιο ελεγχόμενο, όπως λένε. Είναι ελεγχόμενο, τώρα είναι όλοι σε καραντίνα αυτοί. Το περνάνε σχετικά ελαφριά, είναι όλοι στο σπίτι τους, εκτός από τις 3 περιπτώσεις που είναι στο νοσοκομείο. Και νομίζω ότι εκεί θα πάμε καλά. Αν τώρα, όπως φοβήθηκε λίγο ο κόσμος, περιοριστεί, κρατάνε όλες τις μάσκες τους, σωστά, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, δεν πιστεύω ότι θα έχουμε περαιτέρω εξελίξεις και νομίζω ότι με λίγη υπεύθυνη στάση θα το ξεπεράσουμε το θέμα. Ειλικρινά όμως, όπως βλέπετε, κύριε Κοσλόπουλε, όχι μόνο στο Δήμο Εστορίου, αλλά και σε όλο τον νομό, όπως εξελίσσεται η ιστορία. Πιστεύετε ότι στις 14 μέρες ο νομός μας θα βγει από το επίπεδο 4 ή όχι? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε. Δεν είναι να κάνουμε προβλέψεις, είναι ένα στοίχημα. Αν όλοι μας δείξουμε υπεύθυνη στάση, φοράμε τις μάσκες σωστά για όλες αυτές τις μέρες, μέσα έξω. Κρατάμε τις αποστάσεις, πλένουμε τα χέρια μας και τα απολυμμένουμε, τότε νομίζω ότι θα περιορίσουμε την εξάπλωση. Είμαι βέβαιος ότι θα την περιορίσουμε. Αν όμως συνεχίσουμε να δείχνουμε ανεύθυνη στάση, τότε θα αυξηθούν τα κρούσματα και δεν ξέρω πού θα φτάσουμε, πού θα οδηγηθούμε. Χθες τα επίσημα στοιχεία μας έδωσαν μετά από έτσι ένα ενθαρρυντικό μονοψήφιο αριθμό και χθες, όπως και την Κυριακή. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος έχει φοβηθεί και έχει αρχίσει να αυτοπεριορίζεται και να τηρεί τα μέτρα. Θέλω να πιστέψω ότι μέχρι το τέλος των 14 ημερών θα έχουμε πολύ σημαντική βελτίωση. Μάλιστα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, αλλά και αυτό είναι το στίχημα που πρέπει να κερδίσουμε όλοι μας. Μάλιστα. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα σχολεία του Εστορίου λειτουργούν κανονικά. Έχει κλείσει ένα σχολείο που το είχατε πει, νομίζω, προληπτικά. Έχει κλείσει ένα σχολείο προληπτικά στη Διποταμία, γιατί η δασκάλα βρέθηκε θετική, η οποία δεν είναι δημότης του Εστορίου. Τα παιδιά και οι γονείς τους είναι αρνητικοί, δεν έχουν κανένα σύμπτωμα. Mm-hmm. Τα σχολεία του Εστορίου λειτουργούν όλα σωστά. Ο Δήμος παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, δηλαδή κάνει τις απολυμάνσεις στα σχολεία, στα δημαρχεία, στα κτίρια δηλαδή του Δήμου κτλ.
Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή νοσούν και έχουν συμπτώματα. Συζητάμε μαζί τους κτλ. Είμαστε στη διάθεσή τους με τα παιδιά του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι. Νομίζω ότι έχουμε έναν σχετικό έλεγχο. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Κοσλόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Μηνύματα έρχονται πολλά για το βιβλίο σας, να ξέρετε. Το βρίσκουν πολύ ενδιαφέρον και λόγω της επικαιρότητας οι ακροατές μας. Μόλις εκδοθεί, το έχουμε πει με τον κύριο Κοσλόπουλο, θα κάνουμε αναλυτική παρουσίαση. Ναι, θα είναι ένα βιβλίο που θα αφήσει εντυπώσεις, να το ξέρετε. Δεν το λέω για να το προβάλλω, αλλά... Ίσως γιατί υπάρχει ένα έλλειμμα κιόλας γιατί, σε αυτό το κομμάτι. Γιατί φτάνει το μαχαίρι στο κόκαλο και λέγονται αλήθειες που δεν έχουν ξαναϋποθεί στην περιοχή μας. Και μπορεί να πονέσουν, όπως είπατε. Μπορεί να πονέσουν, κάποιους να δυσαρεστήσουν, κάποιοι να βρίζουν, κάποιοι να χαίρονται, κάποιοι να... Αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι όταν γράφουμε τα πραγματικά γεγονότα, οφείλουμε να τα αποδεχθούμε έτσι και να τα αναλύσουμε. Γι' αυτό προσπαθώ να κάνω και μια ανάλυση των γεγονότων αυτών. Είχαμε πολύ σοβαρά ζητήματα εκείνη την περίοδο στην περιοχή μας που φτάνουν μέχρι τις μέρες μας, όπως είναι το θέμα το μακεδονικό την περίοδο της κατοχής, που είναι πολύ σημαντικό και όλη τη δεκαετία του 40-50, όπως είχαμε τη συμπεριφορά απέναντι στο σλαβόφωνο στοιχείο της Καστοριάς που ήταν η πλειοψηφία στο νομό αυτών. Θίγω δηλαδή θέματα πολύ ουσιαστικά που δεν τα έχει πειράξει κανένας μέχρι σήμερα. Και νομίζω θα έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με το καλό να βγει και εδώ είμαστε. Άστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ κύριε Κοσλόπουλε, καλή σας ημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.